Γεια σας παιδιά, Σολίλης εδώ και αυτό είναι ένα βίντεο για το Cluster Track. Το Cluster Track είναι ένα παιχνίδι που κάνεις parkour πάνω σε φορτηγά τα οποία κουνιούνται και πρέπει να φτάσεις τέλος πάντων στο finish χωρίς να πέσεις πάνω από τα φορτηγά. Λοιπόν, σήμερα που βλέπετε εσείς το βίντεο είναι Σάββατο και το παιχνίδι κυκλοφορεί 27 Σεπτεμβρίου, οπότε δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Πατάω play, έχω παίξει ελάχιστα, έχω παίξει τα τρία πρώτα. Ξέρεις τι, το τρίτο δεν το έχω περάσει. Δεν το έχω περάσει. Θα αρχίσουμε από το τρίτο. Δεν έχει καμία σημασία, θα το καταλάβετε κατευθείαν. Λοιπόν, είμαστε πάνω στα φορτηγά. Έρχονται τα φορτηγά, τρακάρουν. Ξέρεις τι. Μπορώ εγώ, άμα θέλω, να καθίσω πάνω σε ένα φορτηγό και να μην πηδήξω. Ελπίζοντας ότι αυτό το φορτηγό θα φτάσει στο τέλος. Δεν θα φτάσει στο τέλος. Έπεσα κάτω. Οπότε, καλύτερο είναι να πηδάτε πάνω σε άλλα φορτηγά. Οπότε, λοιπόν, έστω ότι φτάνουμε εδώ. Εν τω μεταξύ, βλέπετε ότι κουνιέται πάρα πολύ αυτό. Τι είναι, κάποιο υπεραθλητής, είναι ο Σούπερμαν, δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι. Γιατί έχω κολλήσει στο τρίτο επίπεδο. Δεν είναι κάποιος κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός. Ηρεμία. Αν πάρουμε αυτό το φορτηγό, θα μας φτάσει στο τέλος. Χαλαρά. Μην κουντουλήσεις, μην κουντουλήσεις. Αντέξως, το καλύτερο φορτηγό ήταν. Πήγαμε στο goal. Speed bonus πήραμε. Κάτι άλλα πράγματα. Style points. Οι άλλοι το έχουν κάνει σε λιγότερο χρόνο από μένα. Πώς το έκανα όλες τις 4 δευτερόλεπτα. Ήταν όντως ο Superman. Level 1-4. Περίμενε τώρα. Κάτσε. Α, εδώ έχει. Εντάξει. Έχει χαλαρά άνετες πλατφόρμες. Γιατί airtime 25. Έπεσα κάτω. Πήδηξα και επειδή αυτός ο τύπος φτάνει στα ουράνια, δεν ξέρω τι φάση, τι είναι. Άλλαξα γνώμη, αποφάσισα να πάω πίσω και τελικά έπεσα στο έδαφος και πέθανα. Λοιπόν, εδώ είναι το goal. Ρε φίλε, έχει καταντήσει εκνευριστικό. Φαντασίδα, αυτά είναι τα πιο εύκολα. Όταν λέμε ότι δεν το έχω με τα platformer, το εννοούμε. Έλα. Εύκολη νίκη. Εύκολη νίκη, έκανα και καλό χρόνο. Είμαι πρώτος στον κόσμο. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί οι άλλοι που το έχουν πρέπει να είναι κάτι σε φάση beta testers, youtubers ή τύποι που έχουν πάρει απλώς το παιχνίδι γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Τέλος πάντων, και πάλι δεν είμαι καν σε αυτούς. Το κάνω πιο γρήγορα οι άλλοι. Κάτι τράκαρε εδώ. Γιατί. Πού θα πάω εγώ τώρα. Θα πρέπει να πάρω άλλο φορτηγό που έρχεται από πίσω. Έκανα τόσο γρήγορα εν τω μεταξύ το restart. Δεν έχει σημασία. Μη σου κάρεις εσύ. Μπράβο, να πάρει σωστά τη στροφή. Πάμε, συνεχίζουμε. Εγώ χαλαρά. Αποφάσισα να μην παίξω το παιχνίδι ως parkour. Θα το παίξω ως κάνοντας βόλτες στην έρημο, φτάνοντας στον goal. Μη, γιατί να. Η ιδέα με ξεπερνάει αυτό το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, βλέπετε, παίζω χωρίς χέρια. Τερμάτισα χωρίς χέρια. Με ξεπερνάει. Λέει κάποιος, θέλω να κάνω ένα parkour παιχνίδι. Τι θα κάνω, αμέσως το μυαλό ενός κανονικού ανθρώπου έρχονται πλατφόρμες και να πηδάει από τη μία πλατφόρμα στην άλλη. Κινούμενες πλατφόρμες ίσως. Αλλά ο τύπος έβαλε φορτηγά. Οι κινούμενες πλατφόρμες του παιχνιδιού είναι φορτηγά. Πώς θα φτάσω εγώ. Α! Μπορεί να. Α, νομίζω έχει και wall run το παιχνίδι. Για να δούμε. Α, δεν έχει τέτοιο wall run. Έχει μόνο άμα ακουμπήσω πάνω σε φορτηγό, λογικά. Ένα φορτηγό στον αέρα. Πέθανα. Ωραία, χαλάρα τώρα θα τερματίσουμε. Δεν μπορεί, έχει τόσα φορτηγά. Τερμάτισα. Next level. Μην μου δείχνει scores, δεν με νοιάζει. Λογικά όταν θα πάμε στο. Όταν θα πάμε σε επόμενες πίστες. Παίζει να αλλάζει και το τέτοιο, να μην είμαστε στην έρημο. Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνεται κάτι τέτοιο. Λοιπόν, βλέπω τον goal. Μην τρακάρετε, μωρέ. Ήρεμα, εσένα σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι. Πίδα, πίδα, θα φτάσει στον goal. Έφτασα πηδώντας. Next level. 1-8. Τι είναι αυτά. Α, πιάστηκα και ζω ακόμα. Και. Α! Οκ, αρχίζει και δυσκολεύει και έχει ένα ενδιαφέρον. Ξέρετε τι. Όταν είχα πρώτο δει αυτό το παιχνίδι, πίστευα ότι είναι από τα παιχνίδια που θα παίξει ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο και μετά θα. Το βαρεθείς γιατί κάνεις όλο το ίδιο πράγμα, αλλά έχει, έχουν μεγάλη σημασία τα ανακλαστικά γιατί γίνονται τυχαία πράγματα τα οποία από τα τυχαία πράγματα εσύ θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις και μετά να πιαστείς από τα φορτηγά τα οποία σου πετάγονται. Δεν το κάνω προς το παρόν, δεν τα πηγαίνω πάρα πολύ καλά, με συγχωρείτε. Ήρεμα. Ωραία, εδώ γίνονται κρίξεις. Πού θα πάω μετά εγώ παιχνίδι. Ξέρεις τι, άστο. Θα πάμε εδώ με το φορτηγό, τον Μπάμπι. Πήγαινε Μπάμπι μου εσύ όπου θέλεις, όπου μην τρακάρετε. Μπράβο. Πήγαινε. Δεν μας νοιάζει. Εδώ τι γίνεται. Τίποτα. Ο Μπάμπης δεν έχει. Καλά, πάμε στα άλλα. Μην τρακάρετε, μωρέ, όλα. Πού πάτε. Περίμενε. Αν είναι δυνατόν. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Ηρεμή, μη βρει τώρα. Μπορούμε να προχωρήσουμε και έτσι. Δεν υπάρχει θέμα. Φτάνουμε σιγά-σιγά στον goal. Δεν έχω εγώ θέμα. Να εντάξει, θα πηδήξω εγώ στον goal. Λογικά. Δεν έφτασα. Αν είναι δυνατόν. Το είχα και σίγουρο, λέω. Θα πηδήξω εγώ στον goal. Θα φτάσω. Δεν χρειάζομαι φορτηγά, λέω. Το παιχνίδι λέγεται Cluster Track. Έχει λέξη track που σημαίνει φορτηγό. Χρειάζεται τα φορτηγά. Οι άλλοι κάτι καναφλάς, παιδιά μου, να ανάψουμε όταν στρίβουμε. Δεν μπορούμε να πάμε. Πρέπει κάπου να κουμπίσω. Κακουμπίσα στο έδαφος, όχι στο έδαφος. Έπρεπε να κουμπίσω πάνω στο φορτηγό. Παιδιά, όλη καλή χώρα μείνει ολόκληρη έρημος εδώ πέρα. Γιατί να κουτουλάμε ένας πάνω στον άλλον. Θα κολλήσω για πάντα σε αυτό το επίπεδο. Δεν βαριέσαι, έχει τουλάχιστον ωραία μουσική. Τι βρίσκω. Ωραία, πάμε. Κάντε δεξιά εσείς.
Καλά, θα πηδήξω στον μπροστινό. Ο μπροστινός αποφάσισε να βρει 25.000. Πού θα βρω τώρα εγώ? Λοιπόν, ξέρετε τι. Έχασα, αλλά εκτός από αυτό, εκεί πέρα που βρίσκουμε πάνω στο βράχο, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να πάω δεξιά. Έπρεπε να πήγαινε αριστερά. Δεν ξέρω. Ξέρετε τι, νομίζω ότι αυτά που γίνονται είναι λίγο random. Δηλαδή δεν θα συμβεί πάντα. Αυτό, ας πούμε, τώρα δεν το πρώτη φορά το βλέπω να σηκώνεται όρθιο ένα φορτηγό. Μα τράκαρε τώρα εσύ και ο άλλο τράκαρε ένα και εγώ έπεσα κάτω. Λοιπόν, ξέρει τι, το μυστικό είναι να βρει το φορτηγό το οποίο θα ξεφύγει από τη σύγκρουση εδώ πέρα. Αυτό το φορτηγό θα ξεφύγει από όλα. Εγώ το πιστεύω αυτό το φορτηγό. Στρίψε. Αυτό το φορτηγό, παιδιά, εγώ το πιστεύω. Μα πάει κατευθείαν στον γκολ, χωρί χέρια. Πες μου, τερμάτισε, εντάξει. Σχεδόν χωρί χέρια, χρειάζεται να απαντήσω κάτι. Next level. Α, έχει εδώ και ανηφόρα. Αλλά αυτό παίζει να είναι και καλό, γιατί κάπου θα βρω. Έχει παντού φορτηγά. Ωραία πράγματα γίνονται. Έχει παντού φορτηγά. Αυτό είναι πιο εύκολο από πριν. Έχω την εντύπωση, αλλά εκεί δεν είχε φορτηγά. Κόβει κίνηση απότομα, ρε παιδιά. Οπότε, ηρεμία. Εσένα, εσύ, προχώρα. Εγώ σε πιστεύω. Είσαι το φορτηγό που πιστεύω ότι θα φτάσει στο τέλος. Μην κοιτάς τα άλλα φορτηγά που έχουν πέσει κάτω. Εσύ θα αντέξεις, μην πέσεις κάτω ευθεία. Τερμάτισε ευτυχώς. Νόμιζα ότι επειδή ακούμπησα εκεί πέρα δεν θα τερμάτισε. 1-9 πέρασε. 1-10. Α, έχει και τέτοιο το. Α, πρέπει να περάσουμε και από. Να μην ακουμπήσω λογικά πρέπει εδώ, Πώς θα γίνει αυτό? Όχι έτσι σίγουρα. Ένα φορτηγό θέλω να ακουμπήσω. Πες μου ότι. Ήταν τόσο κοντά. Έβλεπα τον γκολ, δεν μπόρεσα να τα αγγίξω. Και χάνω κατευθείαν. Δεν μπορώ τώρα. Είναι αυτό, παιδιά, σε αυτά τα παιχνίδια που είναι trial and error. Προσπαθείς και το περνάς μία φορά από τις 10. Με πιάνει μετά και τα κάνω όλα πολύ γρήγορα. Και δεν προσέχω καθόλου. Πού θα. Ευχαριστώ, φορτηγά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέρμα. Άνετη, χαλαρή. The root, πήρα achievement. Next level. Α, τώρα είμαστε δάσος. Φοβερά νέα. Πατάμε play. Άλλη μουσική εδώ. Το εκτιμώ αυτό που δεν έχει την ίδια. Έπεσα κατευθείαν κάτω. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ έχει πολλά φορτηγά. Απλά είναι λίγο αραιά. Μετά κουτουλάνε μεταξύ τους. Γιατί, ως γνωστόν, έχει και δέντρο εδώ μπροστά. Ως γνωστόν, οι οδηγοί φορτηγών είναι πάρα πολύ τσαμπουκαλίδες. Λοιπόν, ξέρετε ποιο είναι το μυστικό σε αυτή την πίστα, παιδιά, για να το περάσουμε? Είναι να πιαστούμε από. Έβλεπα το θάνατο να έρχεται. Έβλεπα την παιδική μου ηλικία να περνάει μπροστά από τα μάτια μου. Το μυστικό είναι να ανέβουμε εδώ πέρα πάνω και να πηδήξουμε τώρα. Χωρίς να μας σπάσουν τα γόνατα. Αυτό το φορτηγό καλά πέρναγε εκεί πάνω. Πίδα. Τέλεια. Εντάξει, θα συνεχίσω εδώ την πορεία μου χαλαρά. Δεν πειράζει αυτά που γίνονται μπροστά. Δεν πιστεύω να πάθει ψυχολογικά ο οδηγός. Πού πάμε, πρέπει να στρίψεις. Πρέπει να στρίψεις, βρε διάολε, μας κατέστρεψες. Γύρνα το τιμόνι. Πού πρέπει να πιαστώ. Λοιπόν, πάω σε αυτόν εδώ. Φέρε, βρήκα πάνω στον τοίχο. Και... δεν καταλαβαίνω πώς πεθαίνεις όταν βρίσκεις πάνω σε πράγματα και όταν πετυχαίνεις την καρότσα από ψηλά, ας πούμε, είσαι εντάξει. Πρέπει να σταματήσω να χάνω. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα το πάω όσο πιο tryhard γίνεται. Περνάμε από εδώ πάνω, ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε. Γιατί πηγαίνετε τέσσερα μαζί, αυτό που κάνετε είναι επικίνδυνο. Εσύ πας να στρίψεις. Σε χρειάζομαι, σε να μην πηγαίνεις εκεί. Σε χρειαζόμουν, να σε πίστεψα. Ωραία, ηρεμία. Περνάμε πάνω από το ξύλο, εντάξει. Εσένα, σε πιστεύω ότι μπορείς να στρίψεις. Αλλά μάλλον δεν θα τα καταφέρεις. Κάτσε να δούμε λίγο που πάμε. Όχι, θα τα καταφέρεις. Μια χαρούλα θα τα καταφέρεις. Θα σε σπρώξει κι ο άλλος ο φίλος από εδώ. Ωραία. Ορίστε, παιδιά, είναι να βρεις το σωστό φορτηγό, παιδιά, στη ζωή σου. Το φορτηγό που θα σε φτάσει στο goal. Χωρίς χέρια. Πάει η πρώτη πίστα, ήταν αρκετά δύσκολη. Το παιχνίδι έχει ένα ενδιαφέρον παρόλα αυτά. Ωραία, σουκάρετε λίγο τον μπροστά, να έχω μεγάλη πλατφόρμα, να μπορώ να. Έρχονται και άλλα φορτηγά. Τι κάνουμε εδώ, βρε. Πρέπει να περάσω απέναντι. Λοιπόν, πρέπει να πάρω φόρα και να περάσω να πιάσω την κίνηση στα άλλα φορτηγά. Λοιπόν, φτάνουμε εδώ και. Χα! 25.000 φορτηγά, εγώ έπεσα κάτω στο γρασίδι. Ωραία, έρχονται φορτηγά τώρα, πάνε να περάσουνε. Εγώ. Όταν θέλω να πηδήξει μακριά, πηδάει κοντά. Και όταν θέλω να πηδήξει κοντά. Λοιπόν, θα φύγω από εδώ. Πώς θα γίνει αυτό? Τα κατά. Ήμουν αρκετά κοντά. Ωραία, απλά πηδάω ήρεμα. Βρίσκομαι εδώ πάνω και πέφτω κάτω. Γιατί ο τύπος γλιστράει. Φόρα παπούτσια που παίζεις bowling να μην γλιστράς. Πηδάμε. Εδώ είμαι. Πάμε τώρα. Δεν ξέρω, μην έχεις. Α, έχει ξύλο λοιπόν. Ηρεμία, δεν μπορεί να χάσουμε από ένα ξύλο. Ψηλά. Πια. Ωραία. Γκολ. Τα κατάφερα. Το πέρασα. Next level. Ωραία. Ξεκινάει πάντα και με γλυκένιση. Λέει, θα σου βάλουμε εδώ πολλά φορτηγά. Πίδα όσο θέλεις. Πίδα. Α, έτσι με νοιάζει αυτό. Τι έγινε εδώ? Τι είναι αυτό? Τι είναι. Αφού δεν φτάνουν καν απέναντι. Τέλος πάντων, πρέπει να πάρω μάλλον πολύ φόρα από εδώ. Δεν εξηγείται αλλιώς.
Εδώ. Χαγιά! Και πάμε εδώ πάνω. Και μετά fly. Fly, Jack. Fly, δε. Ξέρεις τι μάλλον πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Πρέπει. Κάτι κάνω τώρα εγώ. Ανεβαίνω, αλλά. Περίμενε ότι μπορώ. Παρ' όλα αυτά, περιμένετε. Χαλαρά. Έχει τώρα. Βλέπετε ποιο ήταν το μυστικό, παιδιά. Είχε φορτηγά μπροστά μου. Τώρα το πέρασα. Η υπομονή είναι το μυστικό. Δεν χρειάζεται να τρέχει συνέχεια. Εδώ τώρα τι. Εδώ έχει ταμπέλες. Εντάξει, αυτό είναι σχετικά εύκολο. Μπορώ να κάθομαι πάνω σε φορτηγά και να τις περνάω έτσι, υποθέτω. Αν τα φορτηγά. Α, όχι, Δεν είναι στις λύσεις αυτό. Ναι, γιατί τα φορτηγά. Α, το πέρασα με την πρώτη. Όχι, δεν το πέρασα με την πρώτη. Τέλεια. You can now for your first ability. Go to the shop. Yes. Ωραία, το παιχνίδι έχει και abilities. Ξέρεις τι, κάτσε να δούμε τι κάνει το καθένα. Έχει πολλά καλά. Ξέρεις τι, μπορούμε να πάρουμε το double jump που είναι κλασική αξία, ρε παιδί μου, το double jump. Campaign. Έχει και custom maps από παίχτες. Ενδιαφέρον αυτό. Πλέον έχουμε και νέα δυνατότητα. Double jump. Whoop, whoop. Whoop. Πού πάτε? Γιατί πέφτουμε πάλι? Α, η μισή δεν πέφτουμε. Ωραία, περνάμε. Πιάσου. Βλέπετε το double jump, παιδιά. Πού πας? Σε παρακαλώ, βρες τον goal. Τέλεια. Οπότε, whoop, whoop και goal. Έκανα και φοβερό χρόνο σίγουρα. Θέλω να δω τώρα. Ace το έκανα. Done. Μπλα 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 μπλα. Γιατί δεν είμαι εγώ πουθενά εδώ πέρα? Σίγουρα έκανα καλύτερο από 18 δευτερόλεπτα. Πιθανότατα μπορείτε να το καταλάβετε από το χρόνο του βίντεο. Δεν έχει σημασία, συνεχίζω. Τώρα με το double jump τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Πιάσω από ένα φορτηγό. Ωραία, πρέπει να πηδήξω και να πιαστώ από αυτά. Πιάσω. Γκολ. Ωραία. 2-6. Next level. 2-7. Α, τώρα έχει λίγο πλαγιά. Έχει μπροστά. Πέθανα. Έχει μπροστά πράγματα. Ωραία, ηρεμία. Από εδώ πέφτουν φορτηγά. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Το παιχνίδι είναι πραγματικά σουρεαλιστικό. Είναι σουρεαλιστικό το παιχνίδι. Εκτός το ότι δεν μπορείς να βρεις τόσα πολλά φορτηγά. Είναι λες και είναι, έχει σπάρει όλα τα φορτηγά του κόσμου και τους έχεις βάλει. Έχεις βάλει όλους τους μεθυσμένους οδηγούς του. Γιατί στούκαρες? Αν δεν είχες στούκαρ θα μπορούσα να το είχα πιάσει. Τέλος πάντων. Πρέπει να βρεις στο παιχνίδι το μυστικό ποιο είναι, παιδιά. Να βρεις τον έναν οδηγό που δεν είναι μεθυσμένος. Εσύ είσαι. Πιστεύω σε σένα. Δεν θα κουντουλήσεις όπως οι άλλοι. Θα πάρεις τη στροφή. Μπράβο. Θα συνεχίσεις ευθεία και θα βρούμε τον γκολ. Το ήξερα ότι μπορούσα να σε εμπιστευτώ. Μα! Γκολ. Εντάξει. Νόμιζα θα στούκαρε και θα πέφτα κάτω. Λοιπόν, 2-8. Προς το παρόν μοιάζει εύκολα, απλά πηγά από φορτηγό σε φορτηγό. Μπροστά φορτηγά καταστρέφονται, δεν περίμενα κάτι άλλο. Α, πιάσω από αυτό. Και έχει μπροστά το double jump, παιδιά. Εδώ θα κάτσω. Κάπως διάολα απέφυγα τις εκρήξεις. Ηρεμία. Πρέπει να βρούμε το σωστό. Πού, ένα φορτηγό. Πού πρέπει να πιαστώ εγώ, παιχνίδι. Τι πρέπει να κάνω εκεί, λοιπόν. Μάλλον εκεί ίσως να πρέπει να χρησιμοποιήσω το double jump ή κάτι. Αν και δεν είναι λογικό, γιατί θα μπορούσα να μην είχα πάρει το double jump, να είχα πάρει κάτι άλλο. Εσύ. Συνέχισε την πορεία σου. Δεν σε νοιάζει μπροστά τι γίνεται. Θα φύγουν αυτοί από μπροστά. Λοιπόν, κλείνει τώρα το βουνό. Ωραία. Ωραία, αντέχεις εσύ. Πιάστηκα από τον τοίχο. Κλείνει το βουνό. Τώρα το βλέπουμε. Λοιπόν, μήπως πρέπει να τρέξω να μην κλείσει το βουνό. Δεν ξέρω. Ναι, πρέπει να τρέξω να μην κλείσει το βουνό. Άρα αυτό πρέπει να το κάνω γρήγορα. Δεν χωράει ο τύπος από το βουνό. Προφανώς ο πρωταγωνιστής θα πρέπει να ήταν υπέρβαρος. Δεν μπορεί να. Το βλέπετε ότι κλείνει το βουνό από τώρα. Απλά δεν το είχα δει γιατί συγκεντρωνόμουν αλλού. Έκανα τούνελινγκ στα φορτηγά. Λοιπόν, πιάσου. Το πρόλαβα το βουνό, γκολ. Close call επίσης, πήρα πόντους για close call. Next level, 2-9. Α, έχει τέτοιο τώρα, Με τεμποδίον θα είναι η φάση. Σχετικά εύκολο προς το παρόν. Δεν έχω κάποιο θέμα. Παίρνουμε και το φορτηγό εδώ που εμπιστευόμαστε από την αρχή του παιχνιδιού. Το αφήνουμε το φορτηγό, δεν βάργε. Πού. Ηρεμία. Εσύ, γιατί κάθεσαι εδώ μόνος σου? Θέλω ένα φορτηγό, παιδιά. Λοιπόν, ωραία. Μια χαρά τα καταφέρνουμε όλοι στα βράχια. Είναι φοβερό μηχάνημα. Συνέχισε. Καλά, θα πάρω το άλλο τώρα εγώ. Πιάστηκα από κάπου. Κάτσε πάνω εδώ. Μπορείς ακόμα. Εγώ σε πιστεύω. Μπορείς να καταφέρεις. Μην κάνεις πολύ τέτοιο. Ωραία, συνέχισε την καλή σου πορεία. Εντάξει, αφήνω εδώ πέρα. Πήγαινε να τερματίσω. Πάει και το 2-9. Μας μένει το 2-10. Που λογικά θα είναι το πιο δύσκολο σε αυτό το forest. Πέφτουνε βράχια. Δεν πρέπει να μας πετύχουν τα βράχια προφανώς. Ωραία. Απέφτουνε και άλλα βράχια. Κακό αυτό. Τα άλλα φορτηγά είναι πολύ μακριά. Δεν πρέπει να φάμε αυτό το βράχο. Και ούτε αυτό το βράχο. Μας έλειωσε. Ωραία, είμαι στα πρώτα φορτηγά. Αυτός ο βράχος απλά θα περάσει από μπροστά μου και εγώ θα πάω στον goal. King of the forest, achievement. Λοιπόν, τέλεια. Περάσαμε το δεύτερο world. Μετά τι έχει? Μετά έχει winter. Έχει χειμώνα.
Λοιπόν, θα σταματήσω κάπου εδώ. Περάσαμε δύο ολόκληρες περιοχές. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να το συνεχίσω αν σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια. Ξέρω εγώ, συνέχισε το μπλα μπλα μπλα. Και αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε ένα like. Αν δεν χάσετε τα επόμενα βίντεο, μπορείτε να κάνετε subscribe. Και αυτά από μένα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Περίμενε. Αφήνεις αυτό εδώ πάνω. Παίρνεις. Έλα, Άντριαν. Πάρε. Τον σκότωσα, αλλά πρέπει να το πήρε. Α, έρχεται το κορτέ. Α, ίσως να υπάρχει δίλιο μεταξύ τους. Φοράνε και δύο μοβ. Λοιπόν, κατάφερα και μπήκα. Εδώ πέρα έχω βάλει πορτοκαλί φώτα γιατί το πορτοκαλί μου κάνει λίγο πιο μπίχλα το φως. Δεν ξέρω, έτσι λίγο πιο.